Hey! Victor εδώ και σήμερα έχουμε βίντεο με rewards. Πριν ξεκινήσω όμως το βίντεο και πω τα παραπάνω πράγματα που είναι να πω, έχω μια σημαντική ανακοίνωση. Λοιπόν, από την Παρασκευή του Black Friday και άλλες τρεις Παρασκευές στη συνέχεια θα έχω και το πρόγραμμα κάτω στην περιγραφή για όσους μπερδεύεστε. 8 η ώρα, twitch.tv, κάθετος PickTart, θα έχουμε pack openings σε συνεργασία με την Red Bull. Οπότε θέλω να είστε εκεί, να δώσετε full hype, γιατί θα γίνουν τρομερά pack openings. Σας περιμένω όλους εκεί. Πάμε τώρα στο βίντεο. Αν θυμάστε καλά, στο προηγούμενο Weekend League είχαμε βγει Gold 2 για πρώτη φορά. Σταμάτησε το σερί του Gold 1. Δεν πειράζει, τώρα έχουμε παίξει ήδη το μισό γουλού. Δεν θα σας πω όμως τι γίνεται, θα το δείτε σε Road to Elite επεισόδιο. Και όσοι θέλετε να δείτε τι κάνουμε γουλού, μπορείτε να πάτε του twitch.tv κάθετος PickTart. Ξαναλέω, είναι άραγε OP Gold 2 όπως ήταν και παλιά. Πάμε να το δούμε. Gold 2. Εδώ είσαι. Το OP Rank είναι το Gold 2. Όσοι δεν το ξέρουν. Έχουμε πολύ καλή Team of the Week μετά από πάρα πολύ καιρό. Στον πάγκο Τεζέιρα ίσως, ίσως πουλάει κάτι. Αλλά εντάξει, κόκκινο δεν θα τον ήθελα, η αλήθεια είναι. Μετά Σόμερ κάτι ψηλά θα πηγαίνει σίγουρα κι αυτός. Ναι, 40-30 χιλιάρικα. Καντέ σίγουρα θα τον θέλαμε και στην ομάδα σε θέση του Βαϊνάλντουμ. Άνετα θα έπαιζε. Βιντάλ μετά, ναι, κάτι ψηλά τα πάει κι αυτός. Γκορέτσκα φοβερός, αλλά δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Κίμι μετά. Γενικά όλοι οι βασικοί, κάποια coins θα πουλάνε. Μπορείς να βγάλεις profit. Σχεδόν όλοι βασικά. Μετά Μαχρές, Μανέ και η Σίνη. Εμείς αυτά που θέλουμε να τύχουμε είναι Καντέ ή Μανέ. Τώρα όλα τα άλλα δεν νομίζω να χρησιμοποιηθούν. Οπότε πάμε chat. 1, 2, 3. Έφυγε. Μαχρές! Γιατί έκανα voice crack. Μαχρές δεν είναι κακό, αλλά επίσης δεν είναι και αυτό που χρειαζόμαστε. Αλλά okay, το δέχομαι. Είναι από τα καλά. Ίσως θα το χρησιμοποιήσω σαν super sub. Έχει και 5-4. Μια χαρά. Win. W letter. Okay. Λοιπόν, δεύτερο. Player pick. Μανέ. Είχαντε. Η Σίνιε. Καλά κόκκινα, ρε φίλε. Δεν είναι κακά. Είναι καλά player picks. Άσχετα που δεν τα χρησιμοποιήσω εγώ. Είναι winner, φίλε. Και οι δύο πουλάνε. Άμα τους τύχαινα κανονικά θα ήταν καλύτερα. Είναι usable cards. Για super sub σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τους δύο. Πάμε στα πακετάκια μας τώρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τα Jumbo Premium Gold Pack. Για να δούμε. Είναι boards νομίζω. Value. CB. Ποιος είναι? Α, Overtonchen. 83. Λοιπόν, Jumbo Premium Gold Pack. Όχι, Σέργιο, δεν θα κάνω. Δεν είναι τίποτα αυτό. Σκυπάκι. Rare Gold Pack. Και μετά αρχίζουμε τα Mega Packs στα τυχερά μας, chat. Θέλουμε ένα γόκα τουλάχιστον από τα Mega Packs. Για πάμε. Δεν είναι τίποτα. Ούτε καν board show. Κακό. Λοιπόν, Mega Pack. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Κάνω και αυτό εδώ το super duper κόλπο. Και πάμε. Εδώ είσαι. Mega Pack. Δώσε. Δώσε ένα γόκαουτ. Έλα. Εδώ είσαι. Ούτε board στο Mega Pack. Όχι, ρε φίλε. Όχι τόσο κατά από τα packs να τα πάμε σήμερα. Δεν με ψήνει. Έφυγε. Έλα. Yay. Ένα γόκαουτ. Δώσε το ρε! Μπόρτς είναι τουλάχιστον, έλα, δώσε κάτι καλό. Ισπανία. Goalkeeper. Πα! Μπότσα δίνει φουλ μαλακίες ρε. Φουλ μαλακίες. Λοιπόν, Rare Mega Packs. Κάντε μου τη χάρη και δώστε κάτι καλό, έτσι. Έλα, μη με απογοητεύσετε. Έλα. Μην είναι τα χειρότερα rewards που έχω κάνει ποτέ μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα από το πρώτο. Εδώ είσαι. Δώσε κάτι ρε EA. Πόρε μαλάκα, ούτε boards. Μάγκες, έμεινε ένα pack. Τελευταίο pack. Λοιπόν, θα το κάνουμε τέτοιο. Θα το κάνουμε, πώς λέγεται ρε. Να μην βλέπουμε. Θα βλέπω μόνο chat. Κλείνω οθόνη. Ω, το άνοιξα. Κλείνω οθόνη. Για πάμε.
Ωραία, είναι board σίγουρα. Ματσάρι. Πρέπει να είναι καλό. Special. Τι έτυχα, chat. Ιέρο. Team of the year. Ασύρο. Από πάντεφ. Τι πάντεφ. Παίζει ακόμα μπάλα αυτός, ρε φίλε. Απ' τα άλλα είναι πολύ καλύτερα. Για να δούμε αν έχει κάτι μέσα. Douglas Costa. Αυτό. Οπότε ναι, λοιπόν, guys. Δεν είχαμε κάτι το ακραίο από τα rewards. Μετά στη συνέχεια είχα κάνει κάποια μαρκή. Έκανα κάποια extra packs. Και το καλύτερο που βγάλα είναι Suarez. Δεν το έδωτε αυτό όμως μέσα. Δεν πειράζει. Είχαμε όμως δύο πολύ ωραία κόκκινα. Mahrez και. Έξω από την ομάδα είναι αυτός. Insigne. Τα οποία εντάξει δεν είναι usable. Η αλήθεια είναι για την ομάδα μας. Αλλά ο Mahrez μπαίνει σαν super sub που και που. Έχει παίξει και 7 μάτς και έχει 2 γκολ και 1 assist από ό,τι βλέπετε. Και η ομάδα είναι έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι το ιδιαίτερο. Το μόνο που άλλαξε είναι ο Semedo. Στη θέση που έβαλα Walker. Γιατί ο Semedo, να σου πω την αλήθεια, με είχε κουράσει. Και ήθελα να τον αλλάξω μέσα στην ώρα που έπαιζα γουλού τον άλλαξα. Έπαιξα κάποια μάτς με Semedo και στη συνέχεια τον άλλαξα και έβαλα Walker. Ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ καλός για την ώρα. Και μου βγαίνει. Ο Semedo, το θέμα που είχα μαζί του ήταν ότι πολλές φορές έχανε τη θέση του. Έφευγαν οι επιθετικοί από τα αριστερά συνέχεια μόνοι τους. Ένα μάτς κιόλας, άμα δείτε, όταν το δείτε στο road to elite, θα δείτε ότι το έχασα χάρη σε αυτόν. Έφαγα 2 γκολ επειδή δεν είχα δεξιά πτέρυγα. Και τσέκαρα και κάποια review τα οποία έλεγαν και αυτοί ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι πολλές φορές δεν είναι στο position που πρέπει. Οπότε πήραμε Walker. Το μόνο χειρότερο που είχε από τον Semedo είναι το dribbling, το οποίο δεν μας πειράζει κιόλας. Πιο πολύ για άμυνα τους θέλουμε, οπότε είμαστε good. Έχω αλλάξει τα custom tactics, τα οποία θα σας τα δείξω πιο αναλυτικά σε βίντεο Road to Elite, γιατί τώρα άμα σας δείξω και τα tactics θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και πρέπει θέλω να τα αναλύσω λίγο παραπάνω, οπότε έχετε λίγο υπομονή. Σε όποιους ήσταν στο stream τα έχετε δει κιόλας κάποιοι. Από τότε που τα άλλαξα, Wijnaldum μου είχε φανεί τέρας, αλήθεια ο τύπος είναι τρομερός. Lucas Moura παίζει πάρα πολύ καλά και αυτός, οπότε άμα βλέπετε για πλάγιο έχει τρομερά stats. Και Hazard επίσης το ίδιο. Τα stats του Hazard από ό,τι βλέπετε είναι άπιαστα, εντάξει έχει και squad battles κάποια. Αλλά και πάλι είναι θηριότυπας. Οι επόμενες αλλαγές που σκέφτομαι να κάνω στην ομάδα πάντως είναι ο Ντεμπελέ. Δεν ξέρω, δεν είναι κακός, απλά δεν μου φαίνεται τόσο πολύ όπως μου φαινόταν παλιά στην ομάδα. Ίσως χρειαστεί να τον αλλάξω. Θέλω να μου προτείνετε κάποια LM να κάτω στην περιγραφή. Και ίσως φύγει και ο De Jong. De Jong δεν λέω καλός, πολύ καλός, αλλά είναι συνήθεια πλέον. Νομίζω θέλει το upgrade του, αν και ακόμα δεν έχουν βγει πολλές κάρτες για να πάρει upgrade. Θέλω να μου προτείνετε κάποιους παίκτες κιόλας κάτω στα σχόλια σε θέση De Jong και Ντεμπελέ που τον έχω αριστερά. Για να ξέρετε, παίζει αριστερά ο Ντεμπελέ και θα τα τσεκάρω. Οπότε ναι, guys, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Δεν έχω άλλα παραπάνω να πω για την ομάδα, ανάλυση. Για τους υπόλοιπους παίκτες ξέρετε. Οι μόνοι που με εντυπωσίασαν ήταν Hazard, Wijnaldum και Lucas Moura. Οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι σταθεροί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Walker πολύ καλός. Αν σας άρεσε το βίντεο, μάγκες, πατήστε το κουμπί του like, γκρεμίστε το. Subscribe επίσης στο κανάλι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Και τα social media όπως Instagram, Facebook, Twitch και TikTok θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έρχεται Black Friday με τρελό pack opening. Να είστε εκεί, σας περιμένω. See ya!